καλές επιτυχίες, ευχόμαστε όλοι από καρδιάς. Πες μας, πού είναι οι στόχοι του Παμίσου για τη φετινή χρονιά στη γαμαϊκή κατηγορία, μετά από τις μεταγραφές που έχεις κάνει και αν έχει κλείσει το ρόστερ, τα λέω όλα μαζί για να μην ρωτάμε, τα παιδιά θα ρωτήσουν διαφορετικά πράγματα, δεν ξέρω, αν το ρόστερ έχει κλείσει ή αν περιμένεις και άλλες μεταγραφές. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί για μένα εσείς είστε που διαφημίζετε το ποδόσφαιρο, που τόσο πολύ ανάγκη το έχουμε όλο και ιδιαίτερα το αριστερικό. Κοιτάξτε, ο Πάμπης φυσικά το οποίο έχει πιο ψηλά. Γιατί για να μείνει στην κατηγορία η οποία είναι πολύ δύσκολη, γιατί παίζουν πάρα πολλές ομάδες, πρέπει να έχει ομάδα ανταγωνιστική, να έχει υψηλές βλέψεις για να μπορέσει να μείνει άνετα. Ο πρώτος στόχος. Τώρα από εκεί πέρα, αν προκύψει κάτι καλύτερο, δεν θα πούμε όχι. Στόχος μας όμως είναι να μείνει η ομάδα στην κατηγορία και να έχουμε ομάδα ανταγωνιστική, να ικανοποιείται ο κόσμος με το ποδόσφαιρο που θα βλέπει. Σίγουρα οι επενδυτές έχουν φέρει με κάποια ονόματα, ιδιαίτερα οι ξένοι που έχουν έρθει, είναι ένας και ένας διευθύντης. Από σήμερα βάζουμε μπρος να βρούμε 6-7 ονόματα, τα οποία ήδη έχουμε έρθει σε επαφή με αξιόλογους Έλληνες. Και με αυτές τις 6-7 μεταγραφές νομίζω ότι ολοκληρώνει το ρόστερ. Τα παιδιά που θα έρθουν θα είναι σίγουρα ολοκληρωμένοι για να μπορέσουν να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν, όπως η ομάδα να πετύχει τους στόχους που σας πρέπει. Η προετοιμασία θα γίνει όλη εδώ ή και εκτός Καλαμάτας? Προσπαθήσαμε να πάμε και στην Ουγγαρία και στο Καρπίνι, δεν μπορούμε να πούμε. Αν τυχόν αλλάξει η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος, γιατί κάτι επιφυλακίζεται, πολύ πιθανόν και βρούμε να πάμε κάπου, μπορεί και να πάμε. Και εκτός Μεσσηνίας. Έτσι, αν βέβαια αλλάξει. Θέλετε, παιδιά, κάτι άλλο? Η μεταγραφική στόχη είναι Μεσσήνη ή παιδιά από έξω, εκτός Μεσσηνίας? Όχι, είναι εκτός Μεσσηνίας. Τώρα, αν προκύψει κάτι καλό και εντός Μεσσηνίας, δεν θα πούμε όχι. Αλλά μέχρι στιγμής προσπαθούμε απ' έξω να φέρουμε παίξεις. Από όλη την Ελλάδα. Εκτός από τα ονόματα που, που έχει πάρει η ομάδα, υπάρχει κάποιο νέο σήμερα? Υπάρχει ένας ξένος ο οποίος έρχεται αργά το βράδυ και ολοκληρώνεται η πεντάδα των ξένων. Επιτρέψτε μου, όχι, υπάρχει λόγος. Ακόμα μπορεί να χαλάσει η μεταγραφή, να μην την έχει ολοκληρώσει. Θεωρώ όμως ότι αύριο θα είναι κοντά μας και από εκεί πέρα σας λέω ότι περιμένουμε 6-7 Έλληνες πολύ καλούς. Είμαστε με κάποιους σε επαφή, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Πιστεύω ότι εντός εβδομάδας θα ολοκληρωθεί όλο το ρόστερ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, να είστε καλά, με υγεία και ευχαριστούμε που είμαστε κοντά μας. Όχι μόνο σε εμάς, σε όλα τα αριστερά σωματεία. Ήδη έχουν κλειστεί κάποια φιλικά με τον Πανηλιακό στις 2 Σεπτεμβρίου στον Πύργο, με την Ερμιονίδα εδώ. Περιμένουμε να μας δώσει ημερομηνία η Σπάρτη, δύο παιχνίδια εντός και εκτός. Και δεν έχουμε οριστικοποιήσει τις ημερομηνίες. Πιστεύω ότι μέχρι αύριο έχουν οριστικοποιηθεί. Η σίγουρη ημερομηνία είναι με τον Πανηλιακό 2 του μήνα. Και περιμένουμε για από Σπάρτη, δύο παιχνίδια μέσα έξω, από Ερμιονίδα, η οποία θα έρθει εδώ, και από Πελάνο. Με την Καλαμάτα είσαστε σε καλές επαφές για συνεργασίες σε επίπεδο προπονήσεων και φιλικών? Μα δεν υπάρχει θέμα με την Καλαμάτα. Η Καλαμάτα κοιτάει τη δουλειά της. Είμαστε όλοι Καλαματιανοί, είμαστε και κοντά στην Καλαμάτα. Από εκεί πέρα ο καθένας κοιτάει την ομάδα του. Όμως δεν μας χωρίζει τίποτα με αυτήν την ομάδα. Μας δένει ή δεν μας χωρίζει. Έτσι. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, να είστε καλά.